Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017. Αγαπημένα μου κρυάρια, δραστήρια ημέρα και τρελαμένη εσείς. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ προσοχή στα περιττά λόγια τρίτων προσώπων. Η ημέρα κυλά με ρυθμούς που υπερβαίνουν τις δυνάμεις σας. Χαλαρώστε και δώστε νέα πνοή στα προσωπικά σας θέλω. Σας ευχηστώ όμως εδώ πέρα λίγο και την προσοχή ότι όλες αυτές οι επιδράσεις πλανητικές με τα νευράκια λίγο σπασμένα, τεντωμένα, μην ξεστομίσετε λογάκια, μην κάνετε έτσι λίγες υπερβολές. Χαλαρώστε, τα καλύτερα έρχονται και περνάμε στον Ταύρο. Χρειάζεται υπομονή αλλά και λίγο παραπάνω θέληση και να πετύχετε σε οικονομικό ζήτημα το οποίο σας βασανίζει. Βάλτε νέους στόχους και προσπαθήστε να βρείτε τη χρυσή τομή στον επαγγελματικό τομέα. Η μέρα είναι άκρος ερωτική, πολύ απλά απολαύστε την. Μπράβο τα ταυράκια μου, έτσι. Λοιπόν, και περνάμε στο δίδυμο, τρομερή ενέργεια και θετική ημέρα για εσάς. Μην ψάχνετε να βρείτε ψεγάδι σήμερα. Όλα τα προβλήματα βρίσκουν τις λύσεις τους χωρίς να ταλαιπωρηθείτε ιδιαίτερα. Ο ερωτισμός σας αλλά και η καλή σας διάθεση είναι σύμμαχός σας. Δώστε πνοή σε ένα νέο σχέδιο. Και πάμε στον καρκίνο. Παιχνιδιάρικη σημερινή ημέρα. Η γλυκύτητά σας αλλά και η ερωτική σας διάθεση σας ηρεμούν από τα δύσκολα προβλήματα. Χαρούμενες ειδήσεις αλλά και γοργές επαγγελματικές ευκαιρίες σας φτιάχνουν τη διάθεση. Απολαύστε το απόγευμα παρέα με αγαπημένα πρόσωπα. Και πάμε στα λιοντάρια. Λιοντάρια μου, τον τελευταίο καιρό είστε προβληματισμένοι από συμπεριφορές και έντονο παρασκήνιο. Δεν πειράζει που μιλούν για εσάς. Εξάλλου, για εσάς είναι τζάμπα διαφήμιση. Πιστεύετε στον εαυτό σας και κάντε χώρο στη ζωή σας για νέα ξεκινήματα παντός τύπου χρηματοοικονομικά, επαγγελματικά αλλά και ερωτικά. Και πάμε στην Παρθένο. Η πλανητική επίδραση του Ερμή από το ζώδιο του Τοξότη σας κάνει λίγο υπερβολικούς. Πράγμα που δεν το αντέχετε. Χαλαρώστε φίλοι μου, δεν χρειάζεται να είστε πάντοτε στην τζίτα. Σαν λογικό ζώδιο που είστε, η υπερβολή σας τρομάζει τόσο εσάς όσο και τους γύρω σας όμως. Οικονομικά και ερωτικά ζητήματα ευνοούνται. Και πάμε στους ζυγούς. Η σημερινή ημέρα θέλει κουράγιο, αυτό πρέπει λίγο να το προσέξουμε, δηλαδή πολύ τρέξιμο και πρέπει να τα προλάβετε όλα. Ζητήστε βοήθεια από αγαπημένα πρόσωπα και βάλτε νέους στόχους στον επαγγελματικό τομέα. Νέες ερωτικές ευκαιρίες παρουσιάζονται, απλά εκμεταλλευτείτε τες, γιατί και ο πλανήτης σας βρίσκεται στο ζώδιο του Σκορπιού. Θα παραμείνει 3 μήνες, θα γίνει ένα ψηλό μπάχαλο, αλλά δεν σας φοβάμαι σας. Και πάμε στο Σκορπιό. Η ζωή σας από εδώ και μπρος αλλάζει. Μπράβο, παιδιά. Έτσι πρέπει και εσείς να αλλάξετε τη ζωή των άλλων. Οργανώστε την ημέρα σας σωστά και δώστε προτεραιότητα σε φιλικά πρόσωπα τα οποία τα έχετε λίγο παραμελήσει. Με καλή διάθεση θα μπορέσετε να τα βοηθήσετε. Και πάμε στον τοξότη μας. Ο ήλιος σας χαρίζει την ενέργειά του. Η ημέρα κυλά με επικοινωνία στο Ζενίθ, επαγγελματικά φορτισμένη, αλλά στο τέλος είστε νικητές. Αυτό μόνο ο τοξότης μπορεί να το καταφέρει. Τα πράγματα θα στρώσουν αρκεί να βάλετε και εσύ λίγο το χέρι σας. Βάλτε νέα πνοή στα ερωτικά σας, θέλω και γιατί. Και πάμε στον εγώ καιρό. Δραστήρια σημερινή ημέρα με πολλή κούραση και φυσικά ο κόπος σας επιβραβεύεται. Οι πλανητικές όψεις είναι υπέρ σας. Μία επιτυχία που έρχεται αργά σας προβληματίζει. Αλλά εσείς χαρείτε την επιτυχία που έχετε στην φιλική σας και στην ερωτική σας ζωή, ρε παιδιά. Δεν είναι μόνο η δουλειά στη ζωή σας. Δώστε προτεραιότητα στον έρωτα και στη φιλία, μιας και η μέρα το ευνοεί. Και πάμε στους φίλους μου τους υδροχώους. Νέα σχέδια, νέες φιλίες, νέα επαγγελματικά ξεκινήματα. Αυτή είναι η νέα σας ζωή. Όλα έχουν αλλάξει τον τελευταίο καιρό προς όφελός σας. Μην γκρινιάζετε στον ερωτικό σύντροφο. Η δύναμή σας είναι στα ύψη και κάθε στόχος πετυχαίνεται. Οι νέες όψεις που έρχονται σας στέφουν νικητές. Και πάμε στα ψαράκια. Σε ένα ροζ σύννεφο σας βρίσκει η σημερινή ημέρα. Προσέχτε το επαγγελματικό θέμα που είναι ακόμα ενεργό. Μην παρεξηγηθείτε με το τέρι σας που ζητάει πιο πολύ χρόνο. Άκρος ερωτική η σημερινή ημέρα. Δώστε προτεραιότητα στα επίμονα θέλω σας. Είναι καλό να κοιτάξετε να κρατήσετε μια ισορροπία ανάμεσα στα φιλικά και ερωτικά πρόσωπα. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.